Γεια σας, είμαι ο Στάθης Καρυπίδης και σε αυτό το βίντεο σήμερα θα δούμε πώς δουλεύει το OGI Webinar. Το OGI Webinar είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε παρουσιάσεις από απόσταση, μπορούμε να κάνουμε τηλεδιασκέψεις. Είναι ένα δωμάτιο, ψηφιακό δωμάτιο, στο οποίο μπορούμε να φέρουμε καλεσμένους και εμείς σαν οικοδεσπότες του συγκεκριμένου δωματίου να παρουσιάσουμε σε αυτό πράγματα. Δεν είναι μόνο του δυνατότητα, έχει πολλές δυνατότητες το webinar. Θα μπούμε μέσα τώρα, η διεύθυνση είναι ogiwebinar.com, πάνω δεξιά υπάρχει το login. Θα μπούμε με username και password για να το δούμε πώς δουλεύει αυτό από μέσα. Μπαίνοντας λοιπόν με τον κωδικό μας username και password, βλέπουμε το dashboard του webinar. Πάνω υπάρχει ένα κεντρικό μενού, οι συναντήσεις μου, ο προγραμματισμός μου, ερωτήσεις, απορίες, το προφίλ μας και το να βγούμε, να κάνουμε logout. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς ξεκινώντας το webinar είναι να πάει να φτιάξει το προφίλ του, σαν τι θα φαίνεται μέσα στο δωμάτιο. Θα φαίνεται σαν, βάζεις εδώ το ένα, σαν host, σαν οικοδεσπότης ας πούμε. Βάζεις το όνομά σου και ρυθμίζεις και την ζώνη της ώρας. Εδώ είμαστε στην Αθήνα, 2 ώρες από το Greenwich. Ωραία. Στη συνέχεια, στο My Meetings, μπορούμε να έχουμε έτοιμα δωμάτια. Εδώ εγώ έχω ένα έτοιμο δωμάτιο, αυτό. Όποιος πατήσει δηλαδή αυτό το link θα έρθει μέσα στο συγκεκριμένο webinar, στο συγκεκριμένο δωμάτιο, ή μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε και νέα επιπλέον δωμάτια. Εδώ θα βάλουμε το URL του Παπαγάλος. Θα ονομάσουμε και το δωμάτιο Παπαγάλος, ξέρω εγώ, και το URL του καινούργιου μας δωματίου θα είναι jointhismeeting.com/Παπαγάλος. Ωραία, δεν το φτιάχνω τώρα, δεν φτιάχνω save process για να το σώσουμε, δεν φτιάχνω τώρα καινούργιο δωμάτιο Παπαγάλος. Ωραία, και στα recordings μπορούμε να πάμε να βρούμε παλιές μαγνητοσκοπήσεις. Αν έχουμε μαγνητοσκοπήσει δηλαδή κάποιο webinar στο παρελθόν, τη μαγνητοσκόπηση θα τη δούμε εδώ. Υπόψη ότι για τις μαγνητοσκοπήσεις η μαγνητοσκόπηση είναι διαθέσιμη, το link της μαγνητοσκόπησης είναι διαθέσιμο 3 ώρες μετά που κλείνει το δωμάτιο του webinar. Κλείνουμε το δωμάτιο του webinar στις 9, η μαγνητοσκόπηση θα είναι διαθέσιμη στις 12. Πάμε λιγάκι στο δικό μας δωμάτιο τώρα. Έχουμε φτιάξει ένα δωμάτιο που λέγεται My Webinar. Ωραία. Εδώ μπορούμε να πάμε να επεξεργαστούμε το δωμάτιο, μπορούμε να πάμε να προγραμματίσουμε, να δούμε πώς θα γίνονται τα registration, τι report θα μας δίνει, τι μαγνητοσκόπησή του, ή να κλείσουμε, να κάνουμε delete, να διαγράψουμε το συγκεκριμένο δωμάτιο. Όλα αυτά μπορείτε να μπείτε να δείτε πώς κάνουμε edit ας πούμε, πώς μπαίνουμε και προγραμματίζουμε, πώς κάνουμε delete κτλ. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε τώρα ένα webinar. Ξεκινώντας, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι μας ζητάει αν θα μετέχουμε με το μικρόφωνο μας, αν θα μιλάμε δηλαδή μέσα στο webinar ή αν θα ακούμε μόνο. Η επιλογή ακούω μόνο σε οδηγεί κατευθείαν να μπει στο δωμάτιο, η επιλογή να μπω με το μικρόφωνο μου, να έχω ανοιχτό το μικρόφωνο μου και να μπορώ και εγώ να μιλήσω, να μετέχω μέσα στη συζήτηση που θα γίνει, μας οδηγεί στο να ακούτε, στο να μας ότι το μικρόφωνο από το πίσω στην οποία είμαστε συγκεκριμένοι ακούγεται, δουλεύει κανονικά. Έχουμε τεστ, αν ακούμε τη φωνή πίσω, είμαστε εκεί και πατάμε. Και τώρα έχουμε μπει μέσα στο δωμάτιο με το μικρόφωνο μας. Εδώ κάτω είναι τα βασικά κουμπιά. Το να ανοίξω να κλείσω το μικρόφωνο, το να ανοίξω να κλείσω την κάμερα, το να κάνω share screen την οθόνη, να μοιράσω την οθόνη μου. Πάμε λιγάκι να τα δούμε αυτά. Ανοίγοντας, βλέπετε εδώ είναι το μικρόφωνο μου αυτό το κόκκινο. Ανοίγοντας το μικρόφωνο μου, γίνεται πράσινο το μικρόφωνο και τώρα πλέον
οι καλεσμένοι μου, εδώ θα μπαίνανε και άλλοι καλεσμένοι, θα με ακούνε σε αυτά που λέω. Αν θέλω να ανοίξω την κάμερά μου, share webcam, βρίσκει, αυτόματα το βρίσκει, βρίσκει την κάμερα του λάπτοπ και τώρα δεν μπορεί να τη βρει την κάμερα του λάπτοπ γιατί είναι βίντεο αυτό και την κάμερα τη χρησιμοποιεί το πρόγραμμα το οποίο κάνει εγγραφή. Αλλά κανονικά από εδώ θα μπορούσε, θα έβρισκε την κάμερα και θα πατούσα εγώ start και θα ξεκίναγε να με έβγαζε και πάνω ψηλά εδώ να φαίνομαι με την κάμερά μου και η δυνατότητα του share screen είναι να μοιράσω εγώ την οθόνη μου και να βλέπουν οι καλεσμένοι μου ό,τι εγώ δείχνω στην οθόνη, ό,τι όλη την δική μου οθόνη ή ένα μέρος της δικής μου οθόνης. Αυτές είναι οι κεντρικές δυνατότητες. Εδώ στο share screen όλη την οθόνη σου, ένα συγκεκριμένο παράθυρο ή ένα μόνο το χρώμα ας πούμε. Ωραία. Όλη την οθόνη μου, share. Και μοιράζω και βλέπετε εσείς την οθόνη. Τι άλλο έχουμε εδώ. Έχουμε τούτο εδώ το σταυρουδάκι κάτω δεξιά με το οποίο μπορούμε να αρχίσουμε μια δημοσκόπηση, μπορούμε να ανεβάσουμε μια παρουσίαση ή μπορούμε να ανεβάσουμε ένα εξωτερικό βίντεο, ένα βίντεο του YouTube για παράδειγμα. Εύκολα γίνεται αυτό. Πώς ανεβάζω ένα βίντεο του YouTube. Πηγαίνω, βρίσκω ένα βίντεο στο YouTube ξέρω εγώ, πατάω, παίρνω την διεύθυνσή του εδώ πέρα, copy, προσθέτω τη διεύθυνση, You are now share muted. new video. Τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινάει και το σταμάτησα. Θέλω να ανεβάσω μια παρουσίαση. Μου ανοίγει ένα δωμάτιο, επιλέγω μια παρουσίαση. Εδώ να προσέχετε, είναι καλύτερο να μην ανεβάζετε παρουσιάσεις σε PowerPoint. Είναι καλύτερο να ανεβάζετε παρουσιάσεις σε PDF. Είναι πιο ελαφριές οι παρουσιάσεις σε PDF και υπάρχει η πιθανότητα αν χρησιμοποιείτε παλιό PowerPoint να σας το χαλάσει, να χαλάσει τις γραμματοσυρές, να χαλάσει τα φώτα κτλ. Οπότε πάντα να μετατρέπετε το... Οπότε, πάντα να μετατρέπετε τα PowerPoint σε PDF και να ανεβάζετε PDF. Okay, upload. Και τώρα βλέπετε πόσο γρήγορα ανεβαίνει η παρουσίαση. Μετατρέπει τις σελίδες σε σελίδες του webinar και θα το δούμε εδώ πέρα τώρα και τις 37 σελίδες στο αριστερό μενού του webinar. Θα δείτε ακριβώς τώρα πώς γίνεται αυτό. Φτιάχνει τα slide. Έτοιμο είναι. Βλέπουμε πλέον εδώ ότι μπορούμε να χειριστούμε τη συγκεκριμένη παρουσίαση, να αλλάζουμε τα slide μπρος πίσω. Okay. Και τις 37 διαφάνειες που είχε το PDF το οποίο ανεβάσαμε. Τώρα, εδώ δεξιά βγαίνει ένα μενού. Σε αυτό το μενού υπάρχουν εργαλεία. Μπορούμε λοιπόν να πάμε να γράψουμε, να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα μια οποιαδήποτε γραμματοσειρά και να γράψουμε. Ωραία. Μπορούμε αυτό να το χρωματίσουμε, το κάνουμε μπλε. Μπορούμε να το να πάμε πίσω, να το σβήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ασπροπίνακα για να φτιάξουμε σχεδιάκια. Επίσης, όλο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε γραμμές, να φτιάχνουμε τριγωνάκια, κύκλους. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε πράγματα τώρα πάνω στην παρουσίασή μας. Μπορεί να ήταν ένα κενό χαρτί εδώ η παρουσίασή μας και εμείς πηγαίνοντας και χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει εδώ ένα μολύβι για να σχεδιάσουμε ή να φαίνεται ότι γράφουμε. Ωραία. Όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εδώ από το δεξιό μενού. Στο αριστερό μενού τι υπάρχει. Στο αριστερό μενού
πατώντας το ανθρωπάκι εδώ πάνω, βλέπουμε σε full screen όλο αυτό, χάνεται το chat δηλαδή, χάνονται οι αριστερές επιλογές. Εδώ μας ανοίγει το chat και βλέπουμε ό,τι γράφει καθένας σαν μήνυμα, μπορούμε να το διαβάζουμε και μπορούμε να μοιραστούμε και σημειώσεις. Μπορούμε να έρθουμε εδώ και να προσθέσουμε κάποιες σημειώσεις τις οποίες θα θέλαμε να τις διαβάσει το κοινό, να τις μοιραστούμε τέλος πάντων με το κοινό μας. Χοντρά-χοντρά νομίζω ότι το κάλυψα. Αυτό είναι το δωμάτιο του webinar. Τελειώνοντας την παρουσίασή μας, μπορούμε να πάμε εδώ δεξιά, να πατήσουμε log out και να φύγουμε και να κλείσουμε το meeting, να πατήσουμε log out και να φύγουμε. Αν πατήσουμε log out και φύγουμε χωρίς να έχουμε κλείσει το meeting, οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας θα μείνουν μέσα, έτσι. Start recording για να ξεκινήσουμε να μαγνητοσκοπούμε. Μπορούμε να πάμε να δούμε και εδώ τα settings, πώς θέλουμε να είναι το δωμάτιο, το webinar, αν θα μας δίνει, αν θα κάνει κάποιον ήχο όταν κάποιος γράφει στο chat, αν θα βγαίνουν pop-up κτλ. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές το κάλυψα. Είναι ένα πολύ εύχριστο εργαλείο το webinar. Το μαγικό μετά την αναβάθμιση που έχει γίνει είναι ότι πλέον μπορούν να παρακολουθούν, να παρακολουθεί κόσμος από όλες τις συσκευές. Σταθερούς υπολογιστές, λάπτοπ, τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, μπορεί ο άλλος να μπει μέσα και να βλέπει επίσης και όλα τα λειτουργικά συστήματα. Όλους τους browser, μπορεί ο άλλος να μπαίνει από Chrome, Mozilla, Opera, όποιο browser και να έχει. Όποιο λειτουργικό σύστημα και να έχει στο τηλέφωνο του, είτε είναι Android είτε είναι iOS. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά τον τελευταίο χρόνο πάνω στο OGI Webinar. Το OGI Webinar είναι ένα εργαλείο το οποίο λογικά επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν πράγματα από απόσταση, εκπαίδευση από απόσταση, φροντιστήρια για παράδειγμα, εκπαιδευτική, που θα έχουν μια κλάση μαθητών και θέλουν μια τάξη μαθητών και θα θέλουν να κάνουν μάθημα σε αυτή την τάξη των μαθητών, όπου και αν είναι αυτοί οι μαθητές, πρέπει να έχουν ένα τέτοιο εργαλείο, πρέπει να μπορούν να το χρησιμοποιούν για να κάνουν το μάθημά τους, να κάνουν την παρουσίασή τους από απόσταση, όπως ακριβώς κάνουμε και εμείς σήμερα εδώ. Λοιπόν, αυτά για το OGI Webinar, εξαιρετικό πρόγραμμα, το συστήνω, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εσείς που είστε συνεργάτες τώρα, μπείτε να τα δείτε όλα αυτά στην πράξη, να το δοκιμάσετε, να στήσετε το δικό σας webinar room, να το διαμορφώσετε, να κάνετε πράγματα και καλή τύχη, καλή επιτυχία μάλλον, όχι καλή τύχη, στην πρώτη σας παρουσίαση. Γεια χαρά.